άφησε κατά μέρος τις ενδιάμεσες λύσεις που στην ουσία ήταν δύο υποπαροπλισμό πλοία που διέθετε και δεν θα τα παίρναμε ποτέ. Και έτσι γύρισε με μια γενναία κατά πάσα πιθανότητα πρόταση, η οποία συμπεριλαμβάνει τρεις φρεγάτες Μπελαρά των 4.500 τόνων και τρεις επίσης κορβέτες, για να μην πω κορβετοφρεγάτες, γιατί τελικά δεν ξέρω ποιο version θα πάρουμε, αν θα πάρουμε των 2.500 τόνων ή των 3.100, θα φανεί αύριο. Αλλά όποιες και να πάρουμε είναι θαυμάσιες, είναι άριστες και αυτές. Με όψιον και για τις Μπελαρά και για τις κορβέτες, μία ακόμα. Πιο αξιόμαχες αυτές οι καινούργιες κορβέτες από τις φρεγάτες της ΝΙΝ που έχουμε? 100%. Τι λέτε? Εγώ θα σας πω δηλαδή ένα μόνο πράγμα. Ότι αυτές οι φρεγάτες που έχουμε, οι τύπου Έλλη, που είναι και εξυγχρονισμένες, θα σας αναφερθώ μόνο στο κομμάτι αεράμινα. Διαθέτουν τον πύραυλο Sea Sparrow και έχουν 8 μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλοι 8 στις αποθήκες, αλλά θέλουν κάνα τετράωρο για να φορτωθούν. Άρα στην ουσία στάσου Τούρκο να γεμίσω. Συνεπώς 8. Σε 8 υπολογίζουμε, οι οποίοι αυτοί 8 πρέπει να εγκλωβίζει το πλοίο 2 ταυτόχρονα εναέριους στόχους για να φύγουν μόνο 2 πύραυλοι. Και μετά την κατάρριψη του ενός, τότε μπορεί να πάει σε τρίτο. Άρα λοιπόν 2 φεύγουν ανά πάσα στιγμή πύραυλοι και απόσταση αναχαιτήσεως πρακτική 13 με 15 χιλιόμετρα. Σας φέρνω τώρα την κορβέτα, όχι τη φρεγάτα, τη γαλλική που παίρνουμε. Αυτή μπορεί να εμπλακεί ταυτόχρονα και να εκτοξεύσει πυράβλους ταυτόχρονα κατά 16 εναέριων στόχων, με πυράβλους οι οποίοι φτάνουν, ξεπερνούν τα 40 χιλιόμετρα. Και μάλιστα έχει τη δυνατότητα το ραντάρ αυτό που φέρουν, το 1-100, να εντοπίζει και χαμηλά υπτάμενους στόχους, όχι μεγάλα μαχητικά, ακόμα και κατευθυνόμενα βλήματα που έρχονται για να πλήξουν το πλοίο, και που πετούν αυτά συνήθως πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ακριβώς για να μην εντοπίζονται. Έχει δυνατότητα το ραντάρ αυτό των κορβετών να εντοπίζει και αυτά τα βλήματα και να τα προσβάλλει. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι χαώδης η διαφορά, ακόμα και για την κορβέτα, δεν λέω καν για τη φρεγάτα. Και η αναβάθμιση των υπολείπων, Μέκο? Αυτή φαίνεται ότι πάει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Ακούω και είναι λογικό. Σας το είπα και την άλλη φορά, ότι εξυγχρονισμός μέσης ζωής πλοίων νοείται όταν πράγματι είναι στη μέση ζωή τους. Στα 15 χρόνια. Εάν δηλαδή είναι στα 20 το πολύ χρόνια, αν λέμε ότι το προσδόκιμο ζωής της φρεγάτας είναι 40, στα 20 να έχει ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, εδώ φτάνουν οι πρώτες δύο από τις ΜΕΚΟ να έχουν ξεπεράσει τα 30 χρόνια. Και το ερώτημα είναι, γιατί να βάλω 400 εκατομμύρια σε πλοία που είναι ήδη 30-35 ετών και σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι παροπλισμένα, και να μην τα βάλω να πάρω καινούριο πλοίο? Αυτό είναι το δίλημα. Δηλαδή ο εξυγχρονισμός έχει έννοια όταν γίνεται στην ώρα του. Όταν περνούν τα χρόνια και δεν κάνεις τίποτα, μετά είναι σαν να τα ρίχνεις τα λεφτά σε μαύρη τρύπα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι από τις 4 ΜΕΚΟ θα εξυγχρονιστούν μόνο οι δύο νεότερες, αυτές δηλαδή που έχουν ξεπεράσει μόλις τα 20 χρόνια, και θα είναι και περιορισμένος ο εξυγχρονισμός, ακριβώς για να εξοικονομηθούν χρήματα για να γίνει αυτό το project που φαίνεται υπό εκόλαψη με τους Γάλλους, που είναι θαυμάσιο γιατί μας καλύπτει πλήρως. Η φρεγάτα η άλλη βέβαια δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά, η Μπελαρά είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει ό,τι θα θέλαμε. Έχει δηλαδή καταρχήν από αντιεροπορική άμυνα τους Αστέρ 30, τους πυράβλους, και από ό,τι κατάλαβα μάλλον θα έχουμε δυνατότητα 32 τέτοιων πυράβλων σε κάθε φρεγάτα. Ο κάθε πυράβλος από αυτούς αναπτύσσει ταχύτητες 4,5 φορές περισσότερα από την ταχύτητα του ήχου. Είναι υπερηχητικά, έτσι, 4,5 φορές περισσότερο. Κάνουν λιγμούς που φτάνουν τα 60 G, δηλαδή 60 φορές την επιτάχυση της βαρύτητος, που σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι ένας πιλότος αεροσκάφους, αν ξεπεράσει τα 6-7 G, παθαίνει βέρτικο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση ένα αεροπλάνο, με ό,τι λιγμό και να κάνει, να αποφύγει ένα πύραυλο που ελύσεται με 60 G.
Αυτός είναι ο Αστέρ 30 με μέγιστη εμβέλεια αναχαιτήσεως στα 120 χιλιόμετρα. Κάθε φρεγάτα θα έχει 32 τέτοιους, θα μπορεί να ρίξει ταυτόχρονα πολλούς από αυτούς κατά διαφορετικών στόχων και βεβαίως είναι πλήρες το πλοίο αυτό και για να αντιμετωπίσει αεροπορικές απειλές είτε από UAVs, από αεροσκάφη, από κατευθυνόμενα βλήματα και από μονάδες επιφανίας και από υποβρύχια, γιατί έχει και σόναρ σκάφους, έχει και ρημουλκούμενο σόναρ και βεβαίως έχει και τα ελικόπτερα Ρώμεο που θα πάρουμε τα αμερικάνικα και έχει και UAV επάνω. Άρα λοιπόν είναι ένα πλοίο με μικρό σχετικά πλήρωμα που και αυτό μετράει βέβαια, με ένα ραντάρ το οποίο μπορεί να εντοπίζει στα 500 χιλιόμετρα μακριά και να στοχοποιεί ανάλογα αυτό βέβαια με το ποιος είναι ο στόχος, τι επιφάνεια παρουσιάζει, πόσο ψηλά είναι ή πόσο χαμηλά είναι κλπ. Αλλά λέω το μέγιστο, 500 χιλιόμετρα. Αλλά μπορεί όμως ένα μικρό μαχητικό να το εντοπίζει στα 300 χιλιόμετρα ή μια μονάδα επιφανείας στα 80 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν πραγματικά είναι, έχει επίσης ηλεκτροοπτικά συστήματα. Όταν δηλαδή δεν θέλεις ένα πλοίο να εκπέμπει για να μην υποκλέπτεται η θέση του, δηλαδή μπορεί να σβήσει το ραντάρ, να μην εκπέμπει καθόλου, αλλά τι να κάνει με τα ηλεκτροοπτικά συστήματα, να έχει πλήρη εικόνα μέρα και νύχτα του τι κινείται και μέσω αυτών να εγκλωβίζει και να βάλει κατά στόχων χωρίς το ίδιο να φαίνεται πουθενά. Είναι πάρα πολλά, μπορώ να κάνω μεγάλη ανάλυση εδώ, αλλά δεν θέλω να κουράζω και τους ακροατές μας. Κάθε άλλο. Λέω δηλαδή... Κάθε άλλο μας αρέσει αυτή η ενημέρωση. Δηλαδή μιλάμε για πλοίο stealth. Να ξέρετε ότι γελάνε και τα μουστάκια μου, αυτό λέω μόνο. Πραγματικά από όλων μας. Προχθές αγωνιούσα ιδιαίτερα.